Ο Γιάννης Βαρουφάκης λοιπόν στην συζήτηση επίκαιρης ερώτησης είπε ότι όντως θα υπάρξει τροποποίηση του ΦΠΑ μετά το Σεπτέμβριο στη Βουλή. Ναι. Και λέει σε κάθε περίπτωση οι νησιώτες δεν θα πληρώνουν παραπάνω ΦΠΑ και στη μετά Σεπτέμβριο εποχή. Έχει υποθεί αυτό. Άρα λοιπόν είναι μία δήλωση αυτή του Βαρουφάκη. Δεν είναι όμως αυτό ικανοποιητικό. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Γιατί το να μην πληρώσω εγώ, εσείς, οι μόνιμοι κάτοικοι, το νησί χάνει την ανταγωνιστικότητά του γιατί θα έχει ακριβά προϊόντα. Αυτή είναι η όρεξη. Μισό λεπτό. Το δεύτερο λοιπόν είναι μία επίσης δήλωση του Γιάννη Βαρουφάκη στο Σταρ, όπου ανέπτυξε το σχέδιο που για μένα ήταν πάρα πολύ σωστό, άσχετα αν οι θεσμοί φαίνεται να το απορρίπτουν, 15% με κάρτα, 18% χωρίς κάρτα ο ΦΠΑ. Για μένα είναι εξαιρετικό σαν σχέδιο. Λοιπόν, αλλά στην ουσία σε εκείνη τη συζήτηση λέει και πάλι, καθ' υπερβολή μάλιστα, ότι οι νησιώτες δικαιωματικά δικαιούνται ειδικούς συντελεστές ΦΠΑ. Το είπε ή δεν το είπε? Το είπε. Λοιπόν, άρα έχουμε τρεις δηλώσεις στις οποίες μπορούμε να απαντήσουμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια φημολογία. Ναι. Η οποία πού εδράζεται αυτή η φημολογία? Εδράζεται στις απαιτήσεις που έχουν οι δανειστές. Τις ξέρουμε τις απαιτήσεις των δανειστών. Οι δανειστές απαιτούν εδώ και 5 χρόνια και όχι με δική τους πρωτοβουλία θα έλεγα εγώ, αλλά μέσω κάποιων κουκουλοφόρων της Τρόικας εσωτερικού. Εδώ πέρα μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα. Όπα, δηλαδή. Μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα. Τι θέλετε να πείτε? Θα σας πω το παράδειγμα, δεν είναι τυχαίες οι περιοχές. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Στη Χαλκιδική, ναι, ο ΦΠΑ είναι 23%. Στη Ρόδο είναι 16%. Αυτό για κάποιους είναι ανταγωνισμός. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αν ψάξει να δει ποιοι μεγαλοσχήμονες του τουρισμού κατάγονται από την Χαλκιδική και έχουν τα συμφέροντά τους στη Χαλκιδική, θα καταλάβει. Εντάξει, αν εννοείται γιατί μιλάμε. Αυτό, το κατάλαβα. Λοιπόν, όπως είπε και ο Γιάννης Βαρουφάκης στη Βουλή, πολύ συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε χιλιάδες προβλήματα που συζητάμε και να πηγαίνουμε στην Ουάσιγκτον και να μας λένε το πρώτο πράγμα η κατάργηση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί δεν τους λέμε? Εδώ σημαίνει. Καταργήθηκαν στα Κανάρια νησιά. Αυτό ακριβώς. Καταργήθηκαν στην Μαγιόρκα. Τα επιχειρήματα αυτά τα χρησιμοποιούν. Τα ξέρετε. Τα αγκάθια αυτή την ώρα που υπάρχουν στο θέμα των διαπραγματεύσεων, και για μένα είναι πολύ ανακουφιστικό, κύριε Σαντορίνια, τα αγκάθια είναι το καθεστώς το οποίο ισχύει στα νησιά του Αιγαίου. Που σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν το έχουμε παρατήσει. Δεν το έχουν δώσει. Ακριβώς. Και κλείστε τα αυτιά σας και μην ακούτε τι σας λένε τα Αθηναίκια. Πάμε λοιπόν τώρα στην διαμάχη. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα δοθεί. Δεν λέω, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Ούτε εγώ το βάζω. Έτσι. Άοπα, μια στιγμή. Το εγώ το βάζω. Τη μάχη τη δίνω. Από εσάς εξαρτάται. Τη μάχη τη δίνω, κύριε Λοΐζο, τη μάχη τη δίνω. Και τη μάχη τη δίνω και φανερά και κρυφά. Τη μάχη τη δίνω και μιλώντας με υπουργούς και μιλώντας στη δημοσιότητα. Τα 5 δις που λέμε δεν είναι απαραίτητα εφεσιακά μέτρα όταν είναι απέναντι σε κάποιους οι οποίοι έπρεπε να είχαν πληρώσει και δεν πληρώσαν. Άμα ο συντελεστής 6-5 στα νησιά γίνει 12, λέω τώρα εγώ, ή 11, ναι, αυτό είναι, δεν εφεσιακό, είναι εφεσιακό μέτρο. Είναι εφεσιακό. Άμα το 13 ή το 17 που ήταν δικό μας γίνει 22, το 16 γίνει 22, δεν είναι εφεσιακό. Είναι εφεσιακό μέτρο. Αν όμως το 13 γίνει 7... Αυτό είναι μαγκιά. Εδώ θα σας σφίξουμε το χέρι. Γιατί θα κοιτάξτε, πούμε, μπράβο, ρε, παιδιά. Πρέπει να δούμε λιγάκι. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό. Πρέπει όμως, να πώς θα αυξηθούν τα έσοδα? Πρέπει να δούμε λιγάκι τι κατανέμεις πού. Γιατί υπάρχουν πράγματα που κατανέμονται σε υψηλότερους συντελεστές και θα έπρεπε να είναι στο χαμηλότερο συντελεστή. Και πράγματα που είναι σε χαμηλούς συντελεστές και θα έπρεπε να βρίσκονται σε ψηλότερο συντελεστή. Και τώρα τα ίδια αναπηρία που τα βάζουν στη μεγάλη κατηγορία. Δεν τρέπονται αυτοί που τα σκέφτηκαν? Λοιπόν, όταν μία λύση λοιπόν έχει προσανατολισμό και έχει προσανατολισμό την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, του μικρομεσαίου, του ανέργου, του εργαζόμενου και όχι αυτού που εξυπηρετείται από τον ένα ή τον άλλο συντελεστή,
τότε αυτή η λύση έχει και ένα ταξικό πρόσημο. Και εγώ προσωπικά, το έχω πει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, δεν είμαι δίκαιος με όλους. Έχω επιλέξει πλευρά. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μία αναδιανομή. Αυτό καταλαβαίνω. Θα έτσι, είναι αναδιανεμητική έτσι. Η κατανομή των συντελεστών. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Bon.